Κορυφώνεται η αντιπαράθεση ενώπιση των εκλογών της 17ης Ιουνίου. Στον αέρα τεινάζεται η τηλεμαχία μεταξύ των κυρίων Σαμαρά και Τσίπρα μετά τη διαφωνία που ενέκυψε τόσο για τη διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθηθεί, όσο και για τα ονόματα των δημοσιογράφων που θα αναλάμβαναν τον συντονισμό. Τηλεμαχία με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών και όχι μόνο μεταξύ των κυρίων Σαμαρά και Τσίπρα έχει ζητήσει η Δημάρ, ο πρόεδρος της οποίας έτυχε χθες θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς στις Βρυξέλλες. Οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες όπως ο Σούλτς εκτιμούν ότι η Δημάρ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μετά τις εκλογές. Ο Άλεξης Τσίπρας παρουσιάζει στο Ζάπιο τα βασικά σημεία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στους πρεσβευτές της G20, ενώ το βράδυ θα μιλήσει στην Ελευσίνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, που σήμερα επισκέπτεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, χθες μιλώντας σε νέους επιστήμονες, απέκλεισε το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης και εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ανυπέρβλητο αδιέξοδο. Η Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Χθες, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, δήλωσε ότι δεν θα δώσει ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Μόνο που δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος σε μια κυβέρνηση, η οποία όχι μόνο δεν θα ανακόψει την εξαθλίωση του λαού, αλλά θα του προσθέσει και νέα προβλήματα. Δεν είναι μια ριζικά διαφορετική κυβέρνηση σε σχέση με αυτές που έχουμε γνωρίσει. Την ανάγκη να προχωρήσει το κράτος άμεσα σε διαρθρωτικές αλλαγές τόνισε η επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στη Web TV του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Για να επενδύσει κάποιος λοιπόν στη χώρα, η οποία πράγματι έχει δυνατότητες επενδύσεων, πολλές, δηλαδή έχει ένα υπόβαθρο το οποίο θα τραβούσε επενδυτές, πρέπει να γίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, πρέπει να αλλάξει η ελληνική γραφειοκρατία. Το δεύτερο είναι το φορολογικό. Έτσι. Yes. Δεν μπορείς να έχεις ένα φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι μη ανταγωνιστικός προς τους γείτονές σου. Και το τρίτο, το πιο σοβαρό από όλα, πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία αν η Ελλάδα είναι μέσα ή έξω από το ευρώ. Ο πρόεδρος του Λαού Γιώργος Καρατζαφέρης μιλά σήμερα στις 5 σε απευθεία σύνδεση και κατά αποκλειστικότητα στη Web TV του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τις ερωτήσεις του στον Γιώργο Καρατζαφέρη μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες μέσω Twitter και Facebook έως και το τέλος της ζωντανής συνέντευξης. Διακαναλική συνέντευξη δίνουν το μεσημέρι κολόγοι πράσινοι μπροστά στην είσοδο της χωματερής της Φύλης.